Για να δούμε, με τοπικά περνάει, ψάχνει για το σουτ, κάνει το σουτ ο Βρίζας, out. Για να δούμε εδώ τον Χαριστέα Νίκο, το σουτ κόρνερ. Λίγο προσοχή εδώ σε αυτές τις βρετανικές φάσεις. Με τη δεύτερη προσπάθεια, την πρώτη ήταν απόκρουση, για να έρθει στη συνέχεια ο Γκιλέσπι, ο Κιθ Γκιλέσπι, το βλέπετε εδώ. Μπασινάς ψάχνει τον Νταμπίζα. Για να δούμε και ποιος θα κερδίσει. Ο Χαριστέας, προσποίηση, ψάχνει για το σουτ, γυρίζει, α! Δεν μπόρεσε ο Γιανακόπουλος να μπει στη φάση. Ο Νταμπίζας, ο Δέλας, πάλι ο Σεϊταρίδης. Για να δούμε το Σεϊταρίδη, πάει να περάσει και περνάει όποιον βρει, κάνει και το σουτ. Αδύναμο το σουτ, είχε κουραστεί από την πολύ μεγάλη διαδρομή που διένυσε. Ένα σουτ από πολύ μακριά, δοκιμάζει ο Τσάρτας, κόρνερ. Να που χρειάζονται διευνεύσεις, να που βοηθούν οι ατομικές στιγμές. Προσποίηση πάνω στη γραμμή, πολύ ωραία η σέντρα του. Για τον Γιανακόπουλο από κοντά ο Βρίζας, όχι, κόρνερ τώρα, κόρνερ. Τρεις Ιρλανδοί με τον Μπασινά και γυρνάει και ο Δέλας προς τα πίσω. Για να δούμε, είναι ο Κένεντι, πολύ επικίνδυνα. Ο Χιούς δίπλα του, ο Κένεντι πάει να περάσει και στρώνει. Κίνδυνος θάνατος έσωσε ο Δέλας το σούτ αυτό που ευτυχώς δεν κατάφερε να κάνει ο Χιούς. Η παλιά του Τσάρτα βαθιά για τον Γιανακόπουλο που τη βρίσκει για τον Βρίζα. Για να δούμε, τέταρτε, ο Βρίζας κοντά στο γκολ, πέναλτι. Πέναλτι, πρέπει να είναι πέναλτι και είναι. Είναι πέναλτι. Το 67 από τη βαθιά παλιά του Τσάρτα και παλιά του Γιανακόπουλου και είναι και κόκκινη κάρτα. Πολύ σωστή υπόδειξη. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κοιτάξτε, εδώ βλέπουμε το τελείωμα της φάσης με τον Βρίζα να ανατρέπεται εδώ. Κοιτάξτε. Βασίλης Τσάρτας στο δρόμο προς την Πορτογαλία απέναντι στον Μάικ Τέιλορ στο 68 λεπτό του αγώνα. Ο Τσάρτας φτάνει. Γκολ! 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 1-0 από τον Βασίλη Τσάρτα. Η πρώτη σφραγίδα μπαίνει για το διαβατήριο. Στο 68 δεν χάνεται πια αυτό το παιχνίδι. Με 10 παίκτες έμειναν οι Ιρλανδοί. Άψογο το πέναλτι του Τσάρτα με το αριστερό. Στους 7 ουρανούς η Ελλάδα ταξιδεύει ήδη. Και είναι όμορφος ο Ιούνιος στην Πορτογαλία. Πολύ όμορφος. Ο Γκρίφιν πάει να κάνει τη σέντρα. Ο Δέλας, όχι λάθος. Τι πήγε να γίνει. Το τσάφ του Δέλα βρέθηκε στη φάση ο Σμιθ και αυτός δεν το περίμενε. Ξανά αυτό στην περιοχή για τον Νικολαίδη. Πάει να μπει ο Γιανακόπουλος, μπαίνει από κοντά, πάει να πλασάρει, κόρνερ. Δοκάρι, δεν βγήκε. Γυρίζει ο Βενετίδης, πού να γυρίσει, χαμός στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία. Και η Ελλάδα να μετράει 6 συνεχόμενες νίκες. Στο Λάγιο, έληξε. Μπράβο, παιδιά. Τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε, μπορούμε να ηρεμήσουμε. Αρχίζει το πάρτι, αρχίζει το πανηγύρι. Ελλάδα, Βόρειος Ιρλανδία, 1-0. Ιστορικές στιγμές για το ελληνικό ποδόσφαιρο και βέβαια με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχτηκαν όλοι οι Έλληνες στην πρόκριση της εθνικής μας ομάδας. Μετά το τέλος του αγώνα, πλήθος ανθρώπων κάθε ηλικίας ξεχύθηκε στους δρόμους, ξεσπώντας σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος και στα αποδυτήρια και βέβαια απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Εκμεταλλεύομαι αυτή την κατάσταση ούτως ώστε να ευχαριστήσω τον κύριο Κακάτζη για όλη τη στήριξή του. Nicht so wie ein Trainer natürlich immer den nötigen Abstand haben muss. Er war näher dran und ich muss immer ein bisschen natürlich den Oberchef machen. Das hat alles wunderbar geklappt. Ναι, λέει ότι θέλω να ευχαριστήσω τον βοηθό μου, ότι με στήριξε πάρα πολύ. Δεν ήταν το αφεντικό, εγώ ήμουν το αφεντικό και όπως είναι σαν βοηθό να έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τους παίκτες και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και τον βοηθό μου. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην πιάσαμε σήμερα πολύ μεγάλη απόδοση, αλλά το σημαντικό είναι ότι πετύχαμε τη νίκη και πήραμε το εισιτήριο για την Πορτογαλία. Αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδος είναι ο καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει από εδώ και πέρα και μια βελτίωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω εκφράζω και τους ποδοσφαιριστές, να χαρίσω αυτή την πρόκριση σε όλους όσους μας αφισβήτησαν κάποια φορά που μας κατηγόρησαν πολύ άσχημα και πιστεύω ότι είναι μια πίκρα των παιδιών που βγαίνει μέσα από την ψυχή τους και την εκφράζω εγώ αυτή την ώρα με όλο το θάρρος που έχω απέναντί τους και την αγάπη που με έχουν αυτοί και εγώ που τους έχω. Και πιστεύω ότι σε όλους αυτούς θα αποδείξουμε ότι και στην Πορτογαλία που θα πάμε θα κάνουμε μια πολύ καλή παρουσία.
παρουσία. Αυτό το εγγύουνται οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, οι 25 επαναλαμβάνουν τον αριθμό και όχι αυτοί που αγωνιστήκαν μόνο σήμερα ή που είναι στην αποστολή και όλα τα παιδιά που λείπουν εδώ, από εδώ, ότι στην Πορτογαλία θα κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση για να τους κάνουν όλους περήφανους. Έχουμε καταλάβει πλέον τι κατόρθωμα έχουμε κάνει. Θα το απολαύσουμε, πιστεύω, το βράδυ που θα πάμε στο γονίδι όλα τα παιδιά. Όχι στην Ελικοκίνα, στο γονίδι. Στο γονίδι τελικά. Ναι. Πες μου κάτι, περάσατε πολλά. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, καμιά φορά που να σας αδικήσαμε. Τώρα όμως όλα είναι ωραία. Σίγουρα μετά από μια τέτοια περίοδο που έρχονται αυτοί οι αποτελέσματα, σίγουρα είναι όλα ωραία. Ξεχνούνται και οι κακές και οι κακές στιγμές κυριότερα. Είναι ευκαιρία για τον ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή η πρόκριση. Σίγουρα είναι μεγάλη ευκαιρία και ελπίζω, όπως σας είπα και στο παιχνίδι, με τη λήξη του παιχνιδιού, ότι ελπίζω να έχουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στην Πορτογαλία. Να αλλάξουμε σελίδα.